Θα συνεχίσω με το Μέγκα και την Θεοδοσία Χριστίδου. Θα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα τι απάντησε ο Λαζόπουλος στο podcast του για Λιάγκας και στην Καινούριου και μετά να γυρίσουμε να δούμε τι ενόχλησε την παρουσιάστρια και να κάνουμε και εμείς το δικό μας το σχολείο. Για να ξεκινήσουμε. Των πρωινών ο Σαχλιάγκας, ο προστάτης των κατηνομάγαζων, η κουτσομπόλα άντρας. Τι θα γίνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις? Όταν μεγαλώσεις θα μάθω γίνουν κουτσομπόλα. Μπράβο, μπράβο. Κουτσομπόλα βγήκε. Λοιπόν, το φουσκωμένο πουλί με τις κοντροφτερούγες του να προστατεύσει την Κατερίνα Καινούργιου. Α, ως εδώ. Αυτό ότι βγήκε πριν μια εβδομάδα. Είχε στείλει ο Λιάγκας το ρεπόρτερ με τον Μαρκούτσι και πήραν από πίσω το Λαζόπουλο σε μια νυχτερινή του έξοδο και τους ζητούσαν δήλωση, αλλά ο Λαζόπουλος δεν τους έκανε τη χάρη. Του είπε εγώ, σαν τον Ταλάρα, τους είπε μου τίποτα, γεια σας, και απαντάει τώρα στο podcast του. Ο κύριος Λαζόπουλος και επανέλαβε για την κυρία Καινούριου. Ναι. Μια ίδια συλλογική σε. Αυτό είναι. Ότι αν έχει μυαλό, δεν έχει μυαλό και αν είναι χαζή ή έξυπνη κτλ. Το οποίο το καταδικάσαμε εμείς από εδώ πρώτοι και ευτυχώς το καταδίκασαν και όλες οι εκπομπές. Παλαιότερα δεν θα γινόταν, να ξέρετε. Παλαιότερα θα γελάγαν κάποιοι με το χιούμορ του κύριου Λαζόπουλου. Δηλαδή εμείς είμαστε. Που βγαίνουμε δημόσια και λέμε συγγνώμη κάποιες φορές. Και να σου πω. Γιώργο, με συγχωρείς και στο podcast που παρακολούθησα. Και εδώ γέλασα. Και να πω την αλήθεια, μου έχει λείψει οι εποχές Λαζόπουλο και Τσαντήρη. Γιατί να μην πει, παιδιά, ήταν λάθος. Έγινε και κταίο του χιούμουρ ο Λιάγκας. Τα περνάμε από έλεγχο, ο οποίος αφού ξεκίνησε από ένα δελτίο Κατηνιάς στο Σταρ, νομίζω ήτανε, Κιτρινίλα δηλαδή, ανεδείχθησε σε μέτρ της Κιτρινίλας και έχει φτάσει στο σημείο του ίκτερου. Και την κυρία Καινούριου τη συμπαθώ. Την έχω καλέσει στην εκπομπή μου. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην λέω αυτό που σκέφτομαι. Και δεν θα με απογορεύσει και κανένας. Και δεν θα με εκφοβήσει ούτε και θα με καλεί για να συμμετέχω σε νομική κουβέντα στην τηλεόραση. Γιατί από τον νόμο είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω μόνο στο δικαστήριο. Ή υπάρχει νόμος να πηγαίνω και στο Λιάγκα. Δεν κάνω τηλεόραση. Και δεν θα κάνω αυτά που γράφετε ότι θα βγω και θα εμφανιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω. Συναντήρι, το ξέρετε πολύ καλά τι ισχύει για μένα στην τηλεόραση. Α, θα βγω από γειτονική χώρα. Δεν είστε υποχρεωμένοι. Είχε βγει ένα άθρο που έλεγε ότι επιστρέφει λίγο πριν τις ευρωεκλογές στο Μέγκα για 3 επεισόδια. Μέχρι στιγμή το διαψεύδει, θα μου πεις. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, να με παίξετε και να βγαίνετε σαν συγχορδία. Και δεν πρόκειται να γίνω ο Πολάκης, σε κάθε μα να απαντάω σε αυτά. Για σας σάτυρα είναι μια ξένη γλώσσα. Δεν τη μιλάτε. Το πρώτο μάθημα του Αριστοφάνη, πώς. Τι ήταν η πολιτική σάτρια, πώς προστατευόταν, πού έφτανε, ποια ήταν τα όρια, για να μην ρωτάτε κάθε τόσο. Δεν διαβάζετε κάτι να τελειώσουν οι ερωτήσεις σας. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να ρωτάει ό,τι του φανεί του Λόλου Στεφανή. Είναι δυνατόν δύο γυναίκες σοβαρά να μιλάνε για τα προσωπικά τους. Εκ των οποίων η μία αναθεωρεί αποκλειστικό της δικαίωμα έναν άνθρωπο για τον οποίο είχε συναισθήματα πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Και οι εκπομπές είναι για να λένε αυτά. Αν έχει πρόβλημα η Καινούριου, την καλώ εδώ, σε αυτό εδώ το podcast, όποτε θέλει να έρθει, να της τα πω εγώ, αν φοβάται να ακούσει αυτά που λέω, και να μου απαντήσει ό,τι θέλει. Αλλά μόνο αυτή καλώ. Μόνο την Κατερίνα. Μόνο την Καινούριου. Το Λιάγκας δεν τον κάνει κέφι. Για πάμε να δούμε και την αντίδραση της Θεοδοσίας. Μόνο την Κατερίνα. Το πιάσατε, έτσι. Όλα για τη δημοσιότητα. Γι' αυτό την καλή την Καινούριου. Ο Λάκης Λαζόπουλος. Κοίτα, εγώ ξέρεις τι, ρε παιδί μου. Επειδή τώρα αυτό τον άνθρωπο. Θα διαφωνήσω σε αυτό γιατί και δύο είναι οι εκπομπές που κάνουν νούμερα στην τηλεόραση. Λιάγκας και Καινούριου. Μακράν με διαφορά. Αυτές οι δύο εκπομπές, οι υπόλοιπες είναι 2-3%. Άνθρωπο μέσα στα χρόνια και για την πορεία του τον θαυμάζω πάρα πολύ. Καλά, έχει κάνει φοβερά έργα. Ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που το κάνει αυτό. Μπορεί να επειδή είναι podcast. Δεν ξέρω. Στο Τσαντήρι μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να λέμε ότι. Γιατί έτσι όπως το τοποθετεί, είναι σαν να το συγκρίνει. Σαν να λέω ότι εγώ το ίδιο πράγμα έκανα και το ίδιο πράγμα συνεχίζω. Δεν είναι το ίδιο όμως. Γιατί εδώ εγώ δεν αισθάνομαι το χιούμορ. Αισθάνομαι
μπορεί να κάνω λάθος. Τι να πω, ποια είμαι εγώ που θα μιλήσω για τον Λάκη Λαζόπουλο, έτσι. Αλλά αισθάνομαι ένα θυμό, αισθάνομαι μία εμπάθεια, αισθάνομαι μία αιμονή. Ναι, δεν νιώθω ότι όπως θα κάνει χαβαλέ, που δεν θα, τότε ακόμη και ο ίδιος αν ήσουν που έπεφτε στα δίχτυα του, γελούσες με τον τρόπο που το έκανε. Μην ταινίσει, δεν γελούσε. Ήταν αιχμηρός, απλά δεν. Ναι, εντάξει. Δεν γελούσε η Μιμήτη. Δεν γελούσε. Ήταν ένα περιστατικό αυτό, κατά βάση. Και τότε ο Λάκης Λαζόπουλος. Ναι, ναι, απλά στον τρόπο το αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι έχει γίνει πιο προσωπικό. Δεν ξέρω. Δηλαδή λέει τώρα για παρουσιάστριες, για άντρες, για τα προσωπικά κτλ. Αλλά αισθάνομαι ότι πάλι αυτό γίνεται. Δηλαδή πάλι προσωπικό γίνεται. Δεν ξέρω. Πάντως σε σχέση με το Τσαντήρη και τώρα, δηλαδή ουσιαστικά εκείνα τα χρόνια, είναι σαν να έλεγε, σαν να σατήριζε ένα γεγονός, αλλά ήταν πάνω από το γεγονός. Δεν ήταν μέσα γεγονός. Ναι, ναι, σαν τώρα, να είναι μέσα. Τώρα είναι σαν να είναι μέσα. Και σαν να το ζει πραγματικά, να έχει το θυμό, να έχει την ένταση. Ενώ θεωρώ, εντάξει, δεν είμαι ούτε ηθοποιός, ούτε μπορώ να κρίνω τη σάτυρα, αλλά συνήθως αυτοί που κάνουν τη σάτυρα είναι έξω από το γεγονός, το παρατηρούν, το σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο, αλλά δεν συμμετέχουν σε αυτό. Ναι, Γρηγόρη, αυτή όλη η κουβέντα που άνοιξε για το Αλ Τσαντήρη, έχεις εσύ κάποια πληροφορία, ξέρεις, αν... Ο ίδιος λέει πως όχι τώρα, από ό,τι κατάλαβα, αυτό δεν είπε. Η αλήθεια είναι από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ότι έχει κάνει επαφή με δύο τηλεοπτικούς σταθμούς και τελικά δεν θα γίνει σε κανένα από τους δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Μάλιστα. Αυτό ήξερα εγώ από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δεν ευδοκίμησαν οι επαφές. Τέλος πάντων, ο ίδιος τώρα λέει ότι δεν θα βγει και ότι θα πάει. Δεν τα βρήκαν στα χρήματα. Δεν τα βρήκανε, τον περιορίζουνε. Στο πώς θα κάνει το Τσαντήρη, τι θα σχολιάζει, δεν ξέρω. Πάει σε άλλη χώρα, σε γειτονική χώρα. Θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή πραγματικά ο Λάκης Λαζόπουλος είναι ένα πνεύμα το οποίο εκτιμώ, διακρίνω κι εγώ όπως και εσείς είσαι έναν θυμό από τον Λάκη τελευταία που δεν ξέρω από πού πηγάζει. Δεν θα σχολιάσω τις απόψεις του. Δικαίωμά του να τις εκφράζει, κρινόμαστε όλοι για αυτές. Απλώς να του πω ότι η φράση που λέει είναι δυνατόν δύο γυναίκες να μιλάνε για τα προσωπικά τους και οι εκπομπές να ασχολούνται με αυτά, η δική του εκπομπή, το δικό του podcast, έβγαλε αυτό το θέμα. Ήταν ένα από αυτά τα τηλεοπτικά, γιατί όταν υπάρχει μια κάμερα, είτε σε βγάζει στην τηλεόραση, στο free to air, είτε στα κανάλια τα διαδικτυακά, είναι τηλεόραση, ένα είδος τηλεόρασης. Όταν λοιπόν έβγαζε και φωτογράφησε, όχι μάλλον φωτογράφησε, είπε επώνυμα τη σχέση των δύο γυναικών και μίλησε για τα προσωπικά τους, αυτό είναι ξεκατίνιασμα. Αυτό δεν είναι σάτυρα, αυτό είναι κουτσομπολιό. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αυτά και από το Μέγκα και το Λαζόπουλο, ο οποίος προσκάλεσε την καινούριο, αν θέλει, να βγουν στην εκπομπή του, αλλά το Λιάγκας ποτέ. Ξου, ξου, ξου.